Ο Τσάρδας έχει τεχνικό σουτ. Ο Κετσπάγια που είναι δίπλα του δυνατό, αλλά μάλλον στην εκτέλεση θα είναι ο Βασίλης Τσάρτας. Σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Καλή εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα. Συνελήφθη, θα λέγαμε, κοιμόμενος ο Δάφκος, ο οποίος δεν κινήθηκε καν προς την γωνία του, και έτσι πολύ νωρίς, στο 5ο λεπτό, ΑΕΚ Παναχαϊκή 1-0. Ο Κετσπάγια μπλασαριστά για τον Τσάρτα που έκανε την προσποίηση, έξυπνη προσποίηση, το σουτ, κόντραρε η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Ο Τσάρτας στην εκτέλεση του κόρνερ, καλή εκτέλεση, πέρασε η μπάλα, ο Παυλόπουλος από πολύ κοντά σημειώνει το 2-0. Στο δεύτερο δοκάρι καιροφυλακτούσε ο Παυλόπουλος και με κοντινό πλασέ έστρε την μπάλα στα δίχτυα του, ανήμπορου να αντιδράσει Δάφκου. Έτσι έχουμε στο 21ο λεπτό ΑΕΚ Παναχαϊκή 2-0. Αυτός αμέσως για τον Μπατίστα που βγήκε πάρα πολύ έξυπνα, άπλωσε το πόδι του, αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε out. Ο Κωστένογλου με πολύ ωραία προσπάθεια απομάκρυνε. Να η αντεπίδεση με τον Κετσπάγια. Απέφυγε το Συρίγκο. Κετσπάγια, το σουτ, γκολ. Ένα προσωπικό γκολ. Ένα καταπληκτικό γκολ. Στο βάθος χειροκροτεί και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Σπάνια είναι εκφραστικός. Αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Τιμούρ Κετσπάγια. ΑΕΚ Παναχαϊκή 3-0 στο 38ο λεπτό. Καμινιώτης, έγινε το λάθος. Ο Κοπιτσής σε καλή θέση έδωσε στον Τσάρτα που είναι σε θέση για σουτ. Το πραγματοποιεί και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ κάνει προπόνηση. Το 4-0 από τον Βασίλη Τσάρτα που πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση σήμερα. Έγινε η σέντρα με στόχο τον Τσέροβιτς. Προσπάθησε την κεφαλιά η μπάλα out. Δεν έχει καταλήξει τελικά out. Νέα σέντρα, κεφαλιά, καλή κεφαλιά και το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Κλάιχ. Την σέντρα την έκανε ο Σαμαράς. Ο Κλάιχ αμαρκάριστος μείωσε το σκορ. Προωθεί το Βλάχος. Έβγαλε για την πάσα για τον Κωστή. Το σουτ, το ωραίο γκολ. Πάνω στην κίνηση ο Κωστής. Πλάσαρε ιδανικά, ανεβάζει το δίχτυ του σκορ. ΑΕΚ Παναχαϊκή 5-1. Έγινε το λάθος από τους παίκτες της Παναχαϊκής, δεν υπάρχει offside. Ο Τσάρτας ξεχύνεται, μια ωραία προσποίηση, το σούτι μπαλά στο δοκάρι. Θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ αν έμπαινε. Σε επίπεδο ρεπορτάζ να σας ενημερώσουμε ότι κάτι πήγε να δημιουργηθεί πριν από τον αγώνα. Ο Βασίλης Δημητριάδης είχε πληροφορίες ότι θα παίξει, ότι θα ήταν στην ενδεκάδα. Τελικά δεν ήταν. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς τον έβαλε στη δεκαεξάδα. Ο διεθνής επιθετικός ΣΑΕΚ ζήτησε για λόγους ψυχολογικούς να μην είναι ούτε στη δεκαεξάδα. Του εδόθη άδεια και βέβαια από ό,τι λέει η μικρή μας εμπειρία, το θέμα θα πρέπει να έχει δυστυχώς συνέχεια.